Οριστικοποιήθηκε η πρόθεση του ΕΦΚΑ να αποδεχθεί το χρόνιο αίτημα για την παραχώρηση του κτηρίου των υγειονομικών υπηρεσιών του πρωην ΙΚΑ στο Δήμο Χανίων. Την απόφαση έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στην τελευταία συνεδρίασή του και αναμένεται η έγκριση της σύμβασης μακροχρόνιας παραχώρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη 25 Ιανουαρίου. Η μεγάλη δυσκολία στο συγκεκριμένο κτίριο, μετά από την στατική μελέτη που έγινε, έγινε στο ότι θα έπρεπε να κατεδαφιστεί. Υπήρχαν ενστάσεις από την πλευρά του ΕΦΚΑ, όμως αυτές ξεπεράστηκαν. Στα σχέδια του Δήμου είναι το κτίριο που βρίσκεται σε οικόπεδο 1062 τετραγωνικών μέτρων να κατεδαφιστεί και να ανεγερθεί ένα σύγχρονο το οποίο θα στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες. Που θα εξαντλεί τους όρους δόμησης στη συγκεκριμένη περιοχή, θα έχει ανοιχτό χώρο ως πράσινο και κυρίως θα έχει και πάρκινγκ που θα εξυπηρετεί τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες που θα θέλουν να εξυπηρετηθούν σε αυτά τα νέα γραφεία του Δήμου. Καλά ήταν τότε, αλλά στην κατάσταση που είναι τώρα, σαφώς αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη. Ούτε η ενίσχυση που προτείνεται, ούτε μπαλώματα που λένε. Γκρέμνημα και από την αρχή κατασκευή. Το σχέδιο εντάσσεται στο μεγαλόπνο έργο αξιοποίησης των Ιταλικών στρατώνων για τη μεταφορά του Δημαρχείου Χανίων. Πρόκειται για τον κατεστραμμένο από πυρκαγιά χώρο που στέγαζε το Πολεμικό Μουσείο και ο οποίος βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το κτίριο του πρώην ΙΚΑ. Προκειμένου να είναι σε αυτή την κατάσταση, καλά θα είναι. Η παραχώρηση του κτηρίου των υγειονομικών υπηρεσιών του πρώην ΙΚΑ είχε σκαλώσει στην άρνηση του ΕΦΚΑ να αποδεχτεί τη λύση της κατεδάφισης, η οποία υποστηρίχθηκε ως η πιο συμφέρουσα από το Δήμο, δεδομένου ότι το κόστος του έργου ενίσχυσης της στατικότητας είχε εκτιμηθεί σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.